Το φάουλ για την Καλαμάτα, σύγχυση στην περιοχή του Ντεμαζίδη. Ο Θερμισάκης από κοντά δεν θα καταφέρει να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα, θα διώξει ο Μπατίστα. Κασάπης από αριστερά για την Ένωση. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξουν οι αμυντικοί. Και ο Κοψαχίλης, η μπάλα θα φτάσει στον Κετσπάγια. Θα κάνει τη σέντρα αυτός, κεφαλιά του Κωστή. Αρκετά ότω από τα δοκάρια του Κοψαχίλη. Τσάρτας, μπαλιά πολύ ωραία. Ο Σαβεύσκι μέσα στην περιοχή, το σουτ ελάχιστα ότω από το κάθε δοκάρι του Κοψαχίλη. Σαβεύσκι, Μπατίστα κεφαλιά. Θεαματικά πέφτει ο Κοψαχίλης και μπλοκάρει την μπάλα. Και πάλι ο Τσάρτας στο φάουλ. Στο οριζόντιο δοκάρι του Κοψαχίλη η μπάλα και θα φύγει ψηλά. Ο Μπαχράμης από δεξιά για την Καλαμάτα. Θα βρει το Σαμ Τζόνσον στην περιοχή. Στο πάρει αυτό, θαυμάσιο το σουτ. Άγαλμα του Ματζίδης και η Καλαμάτα προηγείται 1-0. Πανηγυρίζει έξαλα φυσικά ο Σάμιουελ Τζόνσον. Ξανά η σέντρα του Μπαχράμη. Ο Τζόνσον θα στο πάρει την μπάλα με άψογο τρόπο. Θα κάνει το σουτ. Καλαμάτα ΑΕΚ 1-0. Και πάλι Καλαμάτα και πάλι ο Τζόνσον. Η μπάλα όμως αυτή τη φορά δεν θα βρει καθόλου το στόχο. Κωστής. Δεξιά για τον Κετσπάγια. Μπαίνει στην περιοχή αυτό στο σουτ. Και 1-1. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει 2 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κωστής βρίσκει τον Κετσπάγια, το πλασέ του Κετσπάγια και 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, Σαβεύσκι, Κωστής, το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και μετά out. Η Καλαμάτα στην αντεπίθεση, ο Δερμιτζάκης μπαίνει στην περιοχή, χάνει τον κοντρόλ εκεί και ο Ατμαζίδης εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Παύλος ο Δερμιτζάκης θα βρεθεί μόνο στην περιοχή, όμως την κατάλληλη στιγμή δεν θα κάνει το πλασέ και ο Ελίστα Ατμαζίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Το φάουλ για την Καλαμάτα με το Δέδε και πάλι ο Τζόνσον, ούτε και αυτή τη φορά όμως θα καταφέρει να βρει το στόχο. Τσάρτας από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα, δεν μπορεί ο Κωστής και Τσπάγια και 1-2. Καλαμάτα ΑΚ 1-2, ξανά η σέντρα του Τσάρτα. Ο Κωστής δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα, όμως ο Γεωργιανός, Τιμούρ και Τσπάγια από κοντά θα κάνει το 1-2 για την Ένωση. Θα πάει, θα πανηγυρίσει με τους φίλους της ομάδας του, όμως θα πανηγυρίσει πέρα από τη γραμμή του πλάγιου out. Θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Καλαθενό, δεύτερη κίτρινη για τον Γεωργιανό, κόκκινη. Παρά τις διαμαρτυρίες, ο Κετσπάγια θα δει το παιχνίδι από τον πάγκο. Λιμπερόπουλο στο σουτ, πέφτει θαυμάσιο ότι Ματσίδης μπλοκάρει την μπάλα. Από αριστερά και πάλι Καλαμάτα και πάλι ο Λιμπερόπουλος, ο Ατμαζίδης δεν ευνηδιάζεται και από κοντά ο Κοπετσής θα διώξει σε κόρνερ. Το κόρνερ για την Καλαμάτα και πάλι ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος σε απόσταση βολής, όμως δεν θα βρει το στόχο. Ο Τζόνσον, το σουτ και για μια ακόμα φορά ψηλά out. Και πάλι Καλαμάτα σαν αντεπίθεση και πάλι ο Λιμπερόπουλος, αλλά ούτε όμως αυτή τη φορά θα καταφέρει να βάλει τον γκολ. Φάουλ με τον Τζούμπα, κεφαλιά του Τζόνσον, Φολίγκουε, Σακελαρόπουλος και κόρνερ μπάλα. Και φτάνουν στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, ο Χάρης ο Κοπετσής θα προσπαθήσει να διώξει την μπάλα, ο Μπαχράμης θα κάνει μια τρίπλα, θα δει σε ελεύθερη θέση τον Άρη Αμπελά και αυτός από κοντά με πάρα πολύ ωραίο βολέ θα ισοφαρίσει, θα κάνει το 2-2 για την Καλαμάτα και φυσικά αρχίζει ένα τέλειο το πανηγύρι όχι μόνο για τους παίχτες αλλά και για τους οπαδούς της Καλαμάτας που βλέπουν την ομάδα τους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα να ισοφαρίζουν και να παίρνουν το χρυσό βαθμό της ισοπαλίας. Ξανά η προσπάθεια του Μπαχράμη, θα δει τον Άρη Αμπελά και αυτός με πανομοιότυπο τρόπο όπως μπήκαν και τα προηγούμενα γκολ θα κάνει το